Ναι, έχουμε ένα μήνυμα από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Ερράπετρας. Ήθελαν να είναι μαζί μας, αλλά έχουν κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο τώρα και δεν μπορούν να παρευρεθούν. Χαιρετίζουν και τη σημερινή συνάντηση δικιά μας και ζητάνε να συντονιστούμε όλοι μαζί για την Τετάρτη για την μπαλαστιώτικη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Ο Δαμιανός, επειδή πρέπει να φύγει, ζήτησε το λόγο και μετά. Αν γίνεται όλοι οι ομιλητές. Επειδή θέλω να πάω πάνω στην Δημαρχία που είναι σε εξέλιξη μια άλλη συνέλευση, λαϊκή συνέλευση που έχει κάνει την κατάληψη, θα ήθελα να καλέσω το ίδιο θα κάνω και εκεί. Θα ήθελα να καλέσω όλους εδώ πέρα που είναι πέρα από τα αρχαιολόγια, πέρα από ό,τι φταίει, δεν ξέρω με τι φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει και εμείς, φταίει όλοι, δεν ξέρω. Σήμερα τι κάνουμε. Εμείς έχουμε προγραμματίσει από το σύλλογο το δικό μας, όπως είπε ο Γιώργος, στη συνεργασία με τους άλλους συλλόγους των νοσοκομείων, του νομού μια σειρά από δράσεις. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, έτσι συμβολικά, θα κλείσουμε αυτό το άθλιο ταμείο του 5 ευρώ που περιμένουμε από το συνταξιούχο να έρθει να πληρώσει 5 ευρώ για να σωθεί το σύστημα υγείας. Μας έχει κάτι εδώ. Το έχουμε κλείσει 2-3 φορές. Θα το κλείσω μόνο την εβδομάδα που έρχεται, αλλά θέλω να αρχίσω να το κλείνει πλέον ο πολίτης. Δηλαδή, να μην παίζω εμείς τον ρόλο του πολίτη. Άρα λοιπόν, σας καλούμε την επόμενη εβδομάδα, κάθε πρωί, αυτή την πρώτη θα κάνω και στη λέξη συνέλευση της Νομαρχίας, να προβαίνουμε πλέον σε συγκεκριμένες δράσεις. Επίσης, στο Ηράκλειο, στο συλλαλητήριο, δεν θα πάμε μόνο εμείς. Καλούμε και όλους τους πολίτες, θα δούμε έτσι πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποια μέσα μεταφορικά, ένα-δυο λεωφορεία, ούτως ώστε να πάρουν το μήνυμα. Αν πάμε πάλι 5-10 εργαζόμενοι από κάθε νοσοκομείο, νομίζω ότι η βαρύτητα είναι ελάχιστη. Πλέον το θέμα της υγείας, επειδή ακριβώς τώρα στοχεύουμε πλέον με το τελευταίο μνημόνιο στο κέντρο, στην καρδιά της κοινωνίας. Την υγεία, την ασφάλιση, τα εργασιακά δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ή άλλο θέλουμε. Θα σας θυμίσω τώρα ότι πρέπει να πάω στην Ομαρχία πάνω με τα ίδια πράγματα εκεί.